Εκδήλωση με θέμα Παγκόσμια ημέρα Ολυμπισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη διοργάνωσε το παράρτημα Ηρακλείου του Πανελλήνιου Γυναικείου Αθλητικού Σωματείου Καλλιπάτηρα. Μια γιορτή, την Παγκόσμια ημέρα Ολυμπισμού, όπου δίνουμε τη δυνατότητα σε 14 σωματεία γνωστά της πόλης μας να μας κάνουν επίδειξη των αθλημάτων και να μας δείξουν τη φιλοσοφία τους γύρω από το άθλημά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι σε αυτές τις εκδηλώσεις, είτε είμαστε αθλητές είτε όχι. Μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους Έλληνες. Φοβερή εκδήλωση αυτή η οποία γίνεται κάθε χρόνο στο Ηράκλειο, μαζί με την Καλλιπάτηρα, η οποία πραγματικά προβάλλει τον Ολυμπισμό με τα αθλήματα και παράλληλα τον παρολυμπισμό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν αθλητικά και παραολυμπιακά σωματεία με σκοπό τη γνωριμία του κοινού με πολλά και διαφορετικά αθλήματα, αλλά κυρίως την προώθηση και διάδοση του ΕΦ αγωνίζεστε. Παρόλο που ο καιρός δεν το επιτρέπει ιδιαίτερα, ο κόσμος έχει έρθει, ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Εμείς θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα του ΕΦ αγωνίζεστε. Είναι μια σημαντική εκδήλωση για την προώθηση του παραολυμπιακού πνεύματος. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή έχει μέσα στους βασικούς στόχους και σκοπούς την ανάπτυξη του παραολυμπιακού κινήματος και την παρακίνηση όλων των παιδιών με αναπηρία να βγουν έξω από το σπίτι, να γνωρίσουν τα παραολυμπιακά αθλήματα, γιατί είναι ένας από τους βασικούς τρόπους να κοινωνικοποιηθούν και να μπουν μέσα ξανά στη κοινωνικά δρόμενα. Η Κρήτη πάντως είναι σημαντικός παίχτης στο κομμάτι αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Βέβαια, η Κρήτη έχει αναπτύξει πάρα πολύ τον παραολυμπιακό αθλητισμό. Έχουν πάρα πολλούς παραολυμπιονίκες και έχουμε και νέους αθλητές και αθλήτρες που έχουν πολύ μεγάλο μέλλον. Είναι εύκολο για έναν άνθρωπο με αναπηρία να βρεθεί στο στίβο? Αρκεί να θέλει. Τα πάντα μπορεί να καταφέρει ο καθένας μας. Όλοι έχουμε τη δύναμη μέσα μας, αρκεί να το πιστέψουμε και να σηκωθούμε από τους καναπέδες.